Τώρα είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Λιγερός, δημοσιογράφος, διευθυντής του SL Press, για να μας δώσει τη δική του οπτική στην πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα. Κύριε Λιγερέ, πείτε μου για τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένατε αυτή την εξέλιξη? Φαινόταν ότι έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά σύννεφα. Το κόμμα αυτό μετά την απότομη ήττα, αναφέρομαι στο 2019 και στο 2000, από το 2019, που ήταν μια παραπλανητική ήττα, γιατί πήρε 31,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην πραγματικότητα το ποσοστό ήταν πολύ λιγότερο. Απλώς κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι ο Μητσοτάκης τα έπαιρνε όλα, άρα θεώρησαν ότι χρειαζόταν ένα αντίπαλο δέος. Όμως ήρθε το 23 και έδειξε την πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν μία πτώση και από εκεί και πέρα οι εσωτερικές αντιθέσεις ολοκλήρωσαν την πτώση. Την πτώση όχι εκλογική, την πολιτική πτώση πια. Είχαμε την πρώτη διάσπαση και ήταν αναπόφευκτο, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, ότι θα είχαμε και τη δεύτερη. Δεν είναι δυνατόν μετά από όσα έχουν μεσολαβήσει να παραμείνουν κάτω από την ίδια στέγη, κομματική στέγη, οι δύο πλευρές, οι 87 και η πλευρά Κασελάκη. Τον οποίο οι διαφορές, βέβαια, κύριε Λιγερέ, δεν ήταν τόσο πολιτικές. Έχω την αίσθηση ότι ήταν περισσότερο προσωπικές. Δεν είναι ούτε καν προσωπικές, αν θέλουμε. Δεν έχουν, ούτε ο Κασελάκης έχει προσωπικά με τους άλλους, ούτε οι άλλοι με τον Κασελάκη, με την έννοια του προσωπικού. Τι είναι αυτό? Είναι ότι στην πραγματικότητα θεωρούσαν τον Κασελάκη ένα ξένο σώμα, έναν αλεξιπτωτιστή. Δεν ήταν διατεθειμένοι να του παραδώσουν το κόμμα, παρότι ο Κασελάκης είναι ένας εκλεγμένος. Δεν πήρε με κάποιο είδους πραξικόπημα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει, όπως θυμόμαστε όλοι. Και θέλετε να σας πω και κάτι? Όποια γνώμη και αν έχει κανείς για τον Κασελάκη, και μπορεί να του καταλογίσει πολλά. Προσωπικά, αν θέλετε, την κρίση μου του καταλογίζω πάρα πολλά. Δεν δικαιολογείται αυτό το οποίο συνέβη όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, το γεγονός ότι στήθηκε ένα ολόκληρο πραξικόπημα με αποκορύφωμα τις προηγούμενες μέρες που απέκλεισαν συνέδρους. Εάν δεν ήθελαν Κασελάκη, είναι δικαίωμά τους και τους καταλαβαίνω, αν θέλετε, σε αυτό το επίπεδο, θα έπρεπε να αφήσουν τα πράγματα, να γίνει η εκλογή από τη βάση. Αν κέρδιζε ο Κασελάκης, θα μπορούσαν να αποχωρήσουν και να φτιάξουν το δικό τους κόμμα. Δεν τους απαγόρευε κανείς και δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει και κανείς γι' αυτό. Αλλά το να αποκλείσουν συνέδρους, συγγνώμη, τα κόμματα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Τα κόμματα είναι ιδιοκτησία μόνο των μελών τους. Αυτό είναι αλφάβητο και είναι, πώς να το πω, πρωτοφανές, ότι χρειάζεται να το υπενθυμίσουμε, έτσι. Και τώρα αντιμετωπίζουμε ενδεχομένως αυτό το παράδοξο να κινδυνεύει να πέσει εντός εισαγωγικών η αξιωματική αντιπολίτευση και να έρθει στη θέση του το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει αυτό το να δούμε ποιος θα τραβήξει το μουτζούρι που λέμε, αν θα είναι η κυρία Τζάκρη, αν θα είναι η κυρία Πούλου. Η κυρία Τζάκρη φαίνεται έτοιμη για κάτι τέτοιο. Κυρία Αστερίου, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί. Τώρα είναι το τυπικό μέρος. Ναι. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο γιατί το δείχνουν δημοσκοπήσεις, αλλά το διαπιστώνει ο τελευταίος πολίτης εμπειρικά, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει γίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει μονοψήφιο. Και όχι μόνο με τη διάσπαση, αλλά και πριν τη διάσπαση. Κατά συνέπεια, μιλάμε για την τελευταία τυπική θεσμική πράξη που θα το οριστικοποιήσει. Άλλωστε δεν θα είναι ένας ακόμα, θα είναι αρκετοί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν. Άρα θα έχουμε τρία κόμματα πια το χώρο αυτό, δηλαδή αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα Κασελάκη, το έχει προαναγγείλει. Αν βάλουμε μέσα και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το κόμμα του Βαρουφάκη, θα δούμε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015 θα έχουν προκύψει και του κυρίου Λαφαζάνη.
Έξι κόμματα, έχετε δίκιο, το ξέχασα. Είναι αρκετά. Πάντως, κύριε Λιγερέ, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε ότι δεν θα προσπαθήσει έτσι να κάνει κάποιες ζυμώσεις ώστε να ενταχθούν πιθανώς κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές για να μην χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κάτι που ενδεχομένως βέβαια να το κάνει και ο Στέφανος Κασελάκης για να φτιάξει την δική του κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί πώς θα πορευτεί χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι τις εκλογές? Κυρία Αστερίου, ακούστε. Ναι, θα ήθελα. Ποιος θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος θα πάει στον κύριο Κασελάκη? Είναι ένα κλίμα παρακμής και πτώσης. Οι ανεξάρτητοι δεν πάνε σε τέτοια κόμματα, πάνε σε ανερχόμενα κόμματα ή σε σταθερά κόμματα. Το καταλαβαίνετε, όλοι το καταλαβαίνουν. Για τον βουλευτή το υπαριθμό είναι ένα ζήτημα, είναι η επανεκλογή του. Ο τρόπος δηλαδή να παραμείνει το αξίωμα. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να έχουμε τέτοιου είδους προσχωρήσεις από ανεξάρτητους. Βεβαίως θα έχουμε μετακινήσεις από τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είναι αυτό που είπα πριν, ότι κάποιοι, αρκετοί περισσότεροι από ότι τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα προσχωρήσουν στο κόμμα Κασελάκη. Και να δούμε μήπως κάποιοι προσπαθήσουν τουλάχιστον να προσχωρήσουν και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, ακούγεται και ο κύριος Παπάς. Αυτό που λέτε είναι λογικό. Το ΠΑΣΟΚ έχει πια μια νέα ιστορική ευκαιρία. Την είχε, δεν την αξιοποίησε όσο έπρεπε μέχρι τώρα. Τώρα πια με την εξέλιξη που υπάρχει στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, η ευκαιρία αυτή δεν είναι ευκαιρία, είναι κάτι περισσότερο. Είναι μοναδικό ιστορικό φαινόμενο. Σπρώχνει το ΠΑΣΟΚ προς τα πάνω. Θα το πάει στο 20, είναι λογικό, γιατί κάποιος πρέπει κάτι να ψηφίσει, αν δεν θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν μιλάμε για μια ψήφο που θέλει να αποτυπωθεί, να μην είναι απλώς μια ψήφο διαμαρτυρίας, να αποτυπωθεί και στο επίπεδο της εξουσίας, δηλαδή του να διεκδικήσει την εξουσία, καταλαβαίνουμε ότι το μόνο που μένει είναι το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως πρέπει να βάλουμε κάτι στο τραπέζι. Ευκαιρίες, ιστορικές ευκαιρίες, οι μεγάλες, οι γιγαντιές ευκαιρίες όπως είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν. Χρειάζεται να κάνεις και κάποια πράγματα για να τις αδράξεις, να τις αξιοποιήσεις, να τις εκμεταλλευτείς. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μπροστά του πολλή δουλειά και μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι μπορεί να τα αξιοποιήσει. Αν αλλάξει, στην γιατί πρώτη εγώ πάντα του θητεία, στα πρώτα δύο χρόνια της ηγεσίας του. Ακριβώς. Τώρα ακριβώς, φαίνεται ακριβώς. Να προσπαθεί τουλάχιστον να φτιάξει ένα διαφορετικό σχήμα. Έχει προσθέσει και διαφορετικούς ανθρώπους. Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Λιγερέ, στο ΠΑΣΟΚ, ήθελα να σας κρατήσω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, αλλά θα επανέλθουμε. Θα ήθελα, αν συμφωνείτε κι εσείς, να παρακολουθήσουμε λίγο τι έγινε σήμερα στην Βουλή. Έχουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαπέλυσε μια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε όσα είπε και να μας τα σχολιάσετε. Αντίθετα, αντί άλλης τοποθέτησης, πληροφορήθηκα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια τροπολογία. Λοιπόν, είναι μια τροπολογία αντιγραφής ερώτησης, την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020. Ποιο είναι το αίτημα, προσέξτε, ποιο είναι το αίτημα να ενταχθεί όλο το προσωπικό του ΕΣΥ στα βαρέα. Δείγμα της αγωνίας σας, κύριοι συνάδελφοι, να αντικαταστήσετε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και στα λάθη του. Παράλληλα όμως, προσέξτε, πριν ακόμα θα έρθω στην ουσία, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν. Παρακαλώ, όχι διακοπές. Παρακαλώ. Πριν ακόμα διαλυθεί, σπέβδετε να πάρετε τη θέση του κάτω από τη σκιά του λεφτόδετρου. Η συζήτηση στη Βουλή είναι για το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό, να πούμε, κύριε Λιγερέ, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναβάζει, νομίζω, για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στα όσα γίνονται στη Βουλή. Ακριβώς. Ουσιαστικά, με αυτή τη δήλωση το αναγόρευσε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν χρειαζόταν βέβαια και η δήλωση Μητσοτάκη για να γίνει αυτό. Είπαμε ότι έχει ήδη συντελεστεί πολιτικά, θεσμικά θα ολοκληρωθεί, αλλά πολιτικά έχει γίνει. Τώρα, επί της ουσίας αυτού που είπε, το να συμφωνούν δύο κόμματα της αντιπολίτευσης σε κάτι, εν προκειμένου στο να περάσουν
στα βαρέα ανθυγινά όσοι εργάζονται στο ΕΣΥ. Μπορεί να είναι σωστή ή λάθος, δεν έχει σημασία να την κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να συμβεί. Δεν σημαίνει ότι τα λεφτόδεντρα και αυτά, ξέρετε, είναι φτηνοί λαϊκισμοί. Έτσι, αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, πρέπει να κριθεί με ουσιαστικούς όρους. Mm-hmm. Αν δηλαδή το αντέχει ο προϋπολογισμός ή όχι, αυτό πρέπει να συζητηθεί. Αλλά τα λεφτόδεντρα κλπ. Είναι ένας τρόπος ουσιαστικά, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να του πούνε του κυρίου Μητσοτάκη, εδώ το έχεις κάνει κοινή κορδόνη το να μοιράζεις επιδόματα για να παίρνεις ψήφους. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τα επιδόματα, ενώ δεν υπάρχουν γι' αυτό. Δεν θέλω να πω, η συζήτηση κάνει την ουσία που πρέπει να έχει μια συζήτηση στη Βουλή και γίνεται ατάκα, γίνεται για να πάρει το χειροκρότημα των βουλευτών. Έτσι. Νομίζω ότι δεν τιμά τη Βουλή και δεν τιμά ούτε το θεσμό του Πρωθυπουργού ή τον όποιο θεσμό υπηρετεί όποιος λέει τέτοια πράγματα. Πάντως στο επί της ουσίας κομμάτι, στο πολιτικό κομμάτι, όταν ο Πρωθυπουργός φεύγει την ώρα που μιλάει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον δείχνει ότι έχει ήδη και αυτός, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, καταλάβει και αποφασίσει ότι από εδώ και πέρα θα έχει να κάνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι σωστό που λέτε και είναι ξεκάθαρο, αλλά να πω και κάτι. Ό,τι και να συμβεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν δεν είναι το δεύτερο κόμμα, αξιωματική αντίπαση, είναι το τρίτο. Είναι απαράδεκτο πρωθυπουργό στη Βουλή, όπου γίνεται η ας το πούμε αντιπαράθεση πολιτική, να μην περιμένει να ακούσει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Είναι πραγματικά απαράδεκτο. Διότι δεν είναι προσωπικά. Εννοείται. Όχι, δεν άκουσε. Ναι, τυπικά ακόμα είναι το δεύτερο, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ και τρίτο να είναι πολιτικά, δεν κάθισε να τον ακούσει, έτσι δεν είναι. Νομίζω είναι καθαρά αυτό, μια συμβολική κίνηση αυτή που έκανε ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά δεν είναι ζήτημα προσωπικών συμπαθειών. Τη Βουλή υπάρχουν θεσμοί και θεσμικές λειτουργίες. Δεν έχει σημασία αν αγαπάει, αν συμπαθεί, αν αντιπαθεί σφόδρα ή αν μισεί ο Πρωθυπουργός και όποιος Πρωθυπουργός κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό. Οφείλει εκ του ρόλου και εκ της λειτουργίας, της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, να ακούσει. Είναι ζήτημα σεβασμού, όχι ως προς τον ομιλητή που έχει απέναντί του, ως προς τον θεσμό του κοινοβουλίου. Λυπάμαι, γιατί λέω το αλφάβητο, το αυτονόητο, το οποίο το ξεχυλώνουμε και το προσαρμόζουμε, γιατί ξέρω εγώ ο καθένας ισχυρίζεται το οτιδήποτε. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το έκανε αυτό, θα το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα να μας πείτε έτσι, ποιον βλέπετε από τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ να έχει το προβάδισμα. Ούστε πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κορμό ουσιαστικά, τον οποίο τράφηκαν εναντίον του Κασελάκη και τον ανέτρεψαν, έχει ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα. Δεν αποκλείω τίποτα, έτσι, δεν αποκλείω την περίπτωση του κ. Πολάκη. Μπορεί να συμβούν και διάφορα, να δούμε δηλαδή και τον κ. Γκλέτσο ψηλά, διότι θα πάνε για να κάνουν, να τρολάρουν την διαδικασία διάφοροι του Κασελάκη να ψηφίσουν τον Γκλέτσο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα έχει φύγει από την πολιτική ουσία το πράγμα. Ναι. Όμως ό,τι και να συμβεί, επαναλαμβάνω, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το άθροισμα θα είναι πολύ μικρότερο, το άθροισμα στις επόμενες, από αυτό το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στα χειρότερά του, δηλαδή το 23 και το 24. Θα είναι χειρότερο, δηλαδή δεν θα είναι κανένα διψήφιο το ποσοστό. Θα είναι μονοψήφια. Και ενδεχομένως, και πιθανό θα έλεγα εγώ, πιθανότερο είναι, ο κύριος Κασελάκης να πάρει περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί έχει δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι τον αδίκησαν. Και ξέρετε, ο αδικημένος, το θύμα, συγκεντρώνει μια κάποια συμπάθεια. Άρα αυτό το πράγμα, πέρα και έξω από του τι είναι ο Κασελάκης και η πολιτική του, θα του φουσκώσει τα πανιά. Επίσης είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι παραδοσιακά αριστερό, το κόμμα που ετοιμάζεται να φτιάξει. Mm-hmm. Είναι ένα κόμμα
καινούριο και μπορεί να συγκεντρώσει ίσως και από περιέργεια μια αρχική συμπάθεια και μια αρχική, ας το πούμε έτσι, ψήφο. Οι υπόλοιποι που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ φοβάμαι ότι θα συρρυκνωθεί το ποσοστό τους σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Να. Κύριε Λιγερή, για να κλείσουμε. Είδαμε άλλωστε και τη νέα αριστερά που στα πήγε. Ναι, έτσι, πράγματι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι κάτω από, το, από την μπάρα του 3% που επιτρέπει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Για να κλείσουμε όμως, θα ήθελα και το σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μας είπατε τη γνώμη σας για τα του ΠΑΣΟΚ, για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Νέα Δημοκρατία όμως ακούμε τελευταία πολύ έντονα τις δεξιές φωνές να υψώνονται και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Θεωρείτε ότι θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρει την ισορροπία και ενδεχομένως και με το πρόσωπο του Προέδρου της, του, της Προέδρου της Δημοκρατίας θα καταφέρει να ισορροπήσει? Ακούστε, μου βάζετε ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσω. Θα σας σε μια απαντήσω. Σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Σύντομη, ναι, ναι. Τη Βρετανία υπάρχει παράδοση που αλλάζουν καπετάνιο εν πλώ. Εννοώ όταν λέω καπετάνιο πρωθυπουργό εν πλώ. Το έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένο στο Συντηρητικό Κόμμα. Στην Ελλάδα αυτό είναι σπάνιο. Βεβαίως το ότι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και δύο πρώην πρωθυπουργοί ουσιαστικά έχουν συνασπιστεί και επιδιώκουν να ορθήσουν τον κύριο Μητσοτάκη σε μια παραίτηση ή τέλος πάντων στην αντικατάστασή του, δεν είναι απλό πράγμα. Δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Γιατί δεν είναι εύκολο. Όμως δεν θα απέκλεια να έχουμε και μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτό τονίζεται από το γεγονός ότι πολλοί δεν πείθονται, δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλουν να πάνε και σε ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένας πολιτικός χώρος. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι μιλάω με συμβατικούς όρους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν ήδη κόμματα σημαντικά, εκπροσωπούνται στη Βουλή και η κυρία Λατινοπούλου βλέπουμε ότι δημοσκοπικά ανεβαίνει, όπως ανεβαίνει και η Ελληνική Λύση, τα οποία αν τα αφρίσουμε και αν λάβουμε υπόψη μας πάνω σε ψηλό ποστό και αν λάβουμε υπόψη μας τι συνέβη στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη όταν γίνονται εκλογές, θα δούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα σε αυτό το οποίο αποκαλείται νέα δεξιά, alt-right, ή κάποιοι το ονομάζουν ακροδεξιά. Δεν είναι ζήτημα ορισμού, κατά συνέπεια δεν θέλω να μείνω εκεί. Το φαινόμενο όμως είναι υπαρκτό και συνδέεται με τις διεργασίες οι οποίες συντελούνται στη Νέα Δημοκρατία και στην την Κόντρα, γιατί την Κόντρα είναι ανάμεσα στους δύο πρώην με τον Ιν. Για να δούμε λοιπόν τι θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Λιγερέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαρά να συνομιλώ μαζί σας.